Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στο πάρκινγκ των Μακτόναλτ στον Άλυμο, όταν οι επιβάτε ενό αυτοκινήτου ήρθαν σε διένεξη με έναν 24χρονο, τον οποίο απείλησαν με όπλο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Οι αστυνομικοί που ενημερώθηκαν ξεκίνησαν τι έρευνε και κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν το αυτοκινητό του, προχωρώντα την προσαγωγή τριών ατόμων ηλικίας 22 και 23 ετών. Εκεί μετέβηκε το θύμα όπου αναγνώρισε τον 23χρονο ως άτομο που τον απείλησε με το όπλο. Στο σακιδιό του μάλιστα βρέθηκαν δύο όπλα τύπου ρέπλικα, ένα μπιστόλι και ένα τυφέκιο. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 23χρονο κατά τη χρονική στιγμή που ήταν στο τμήμα ένιωσε δυσφορία και μεταφέρθηκε στο ασκληπείο τη Βούλα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενό ακόμη εκ των τριών, καθώς στο όχημα εντοπίστηκαν και ναρκωτικά και συγκεκριμένα 10,97 γραμμάρια κάναβη, ενώ για τον ένα εκ των δύο 22χρονων δεν προέκυψε συμμετοχή με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερο.